Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Φέτος τιμούμε με σεμνότητα τα 100 χρόνια της επετείου της μνήμης από τη μικρασιατική καταστροφή. Και αποφασίσαμε, σαν Δήμος Ιστιαίας Ιδρυψού, να στηρίξουμε κάθε εκδήλωση, κάθε προσπάθεια των σωματείων, των συλλόγων ή και των προσώπων, των ομοιωμένων προσώπων που θα τιμήσουν αυτή την επέτειο. Όταν έφτασαν στο γραφείο μας τα μέλη του χορευτικού συγκροτήματος από τη Συνασό, που γνωρίζουμε ότι τελούν υπό την αιγίδα και υπό τη σκέπη των πτερήγων του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Αγίου Νικολάου, ένιωσα ότι αυτή η εκδήλωση θα είναι η πλέον συγκινητική. Όχι γιατί έλκω κι εγώ την καταγωγή μου εκ μητρός από την Καπαδοκία, όχι βέβαια από τη Συνασό, αλλά από ένα άλλο χωριό, το Σούβερ μέσα της Καπαδοκίας, αλλά γιατί η νέα Συνασός, ο νέος τόπος, είναι τόπος αρμονικής συνύπαρξης ντόπιων στη Βιστρίτσα, Καπαδόκων και Ποντίων. Όλο αυτό, αν το σκεφτούμε καλά και μεταφερθούμε 100 χρόνια πριν, θα καταλάβουμε ότι η μικρασιατική καταστροφή ήταν μια ρογμή στο χρόνο της μακραίωνης ιστορίας των Ελλήνων. Αυτή η ρογμή στο χρόνο την έζησαν οι Ρωμνοί της Ανατολής σαν κατατρεγμό, καταστροφή, έζησαν την ανασφάλεια, το διωγμό και τη μετακίνηση και έψαξαν να βρουν έναν νέο τόπο τον οποίο θα τον κάνουν τόπο τους, και αν θέλουμε να μιλάμε συγκεκριμένα, η νέα Συνασός είναι ο νέος τόπος για τους απογόνους αυτών που ήρθαν για πρώτη φορά πριν από 100 περίπου χρόνια. Όμως όλη αυτή η εκδήλωση είναι η πλέον συγκινητική γιατί γίνεται μπροστά στο ναό του Αγίου Νικολάου. Οι πρόγονοι των ανθρώπων που βρίσκονται σήμερα εδώ, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να φτιάξουν την εκκλησία τους, τον Άγιο Νικόλαο, τον νέο Άγιο Νικόλαο, ο οποίος ήταν ουσιαστικά η συνέχεια, η δική του συνέχεια, η συνέχεια της πίστης τους. Και έβαλαν μέσα τα κοιμήλια, όπως μας είπε η κυρία Μπακλατζόγλου, γιατί παρά το ότι έζησαν αυτή τη ρογμή στο χρόνο, ο κρίκος, ο ισχυρός κρίκος της πίστης δεν ράγησε και είναι αυτός ο οποίος εξασφάλιζε τη συνέχειά τους. Αλλά είναι και αυτός, ο κρίκος της πίστης, ο οποίος εξασφάλισε και σφράγισε την αρμονική συνύπαρξη με τους ντόπιους αλλά και με τους πρόσφυγες από τα άλλα μέρη. Αυτός είναι ο κοινός τόπος της ψυχής μας, η πίστη μας. Έτσι λοιπόν, ο νέος τόπος έγινε τόπος τους. Ο Δήμος Ιστιαίας Ιδρυψού έχει υποδεχθεί πρόσφυγες από σχεδόν όλη τη Μικρά Ασία. Το επαναλαμβάνω σε κάθε εκδήλωση. Από τον Πόντο, από την πόλη, από το Κεμέρ Μπουργκάς, από τα χωριά της Μεσοποταμίας, από την περιοχή του Εγκίν, από τα παράλια, από την Καπαδοκία, από όπου υπήρχαν Ρωμνοί. Και αυτός ο τόπος είναι φιλόξενος και οι πρόσφυγες έδωσαν το δικό του στίγμα. Ουσιαστικά βοήθησαν στην εξέλιξη αυτού του τόπου, έφεραν νέες δεξιότητες, έγιναν ένα με τον τόπο και σήμερα πραγματικά δεν μπορεί να πει κανείς ότι ξεχωρίζουμε. Θα ήθελα να συγχαρώ με όλη μου τη δύναμη όλη αυτή την προσπάθεια του χορευτικού συγκροτήματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Αγίου Νικολάου, τον πατέρα Γεώργιο, ο οποίος τους έχει αγκαλιάσει και τους στηρίζει. Πατέρα Γεώργιε, συγχαρητήρια. Αυτά είναι ενέργειες και δράσεις, οι οποίες αγαπούν οι άνθρωποι, αλλά αγαπάει και ο Θεός. Και να συγχαρώ και όλους εσάς που βρίσκετε εδώ πέρα σήμερα και στηρίζετε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Νομίζω ότι δεν είναι τόπος και χρόνος για πολλά λόγια, αλλά πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη στους χορευτές και στους εξαιρετικούς μουσικούς για να ζήσουμε μια βραδιά μνήμης, απλά και μόνο γιατί ό,τι θυμόμαστε δεν το χάνουμε ποτέ. Να είστε καλά.